Ο ρεπορτάζ Δημήτρη Τζοβατζόγλου κάνει τη σέντρα. Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις? Γεια σας, χαίρετε. Καλημέρα. Έχουμε εικόνα για τα γήπεδα τελικά? Δεν τα παρουσίασαν ακόμα. Όχι. Ούτε μάθαμε. Αυτά που μαθαίνουμε είναι προφορικά, μαθαίνεις, αλλά ό,τι και να σου πούμε προφορικά, όταν μιλάμε για ένα σχέδιο με πάρα πολλές λεπτομέρειες, εντάξει, τώρα σε προειδεάζουν, σε ζεσταίνουν, αλλά δεν σε αφήνουν. Έτσι, με την κρυάδα να φαντάζεσαι. Ναι, πλήρη εικόνα. Καλό είναι και αυτό. Βεβαίως. Ειδικά μετά το αποτέλεσμα είναι κακό αυτό που θα δεις μπροστά σου, αλλά δεν μπορεί να είναι τώρα. Έρεσε, Δημήτρη, πώς να είναι κακό σε καινούργιο γήπεδο, δηλαδή, πώς να είναι. Τι διαβάζω τώρα? Έχω ακούσει και απόψεις, ναι, όπως για παράδειγμα ο Σταύρος ο Κόρκας που μου λέει ότι δεν είναι ωραίος ο αετός επάνω στο σκέπαστρο. Είναι, λέει, πώς το λέει, είναι... το χαρακτηρίζει κάπως άσχημα, ότι δεν είναι, δεν πρέπει να, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, ο καθένας φαντάζομαι ότι... Ο καθένας είναι άποψη, εντάξει, προφανώς, ναι, προφανώς. Μπορεί και γι' αυτό να μαλώσουμε, δεν υπάρχει, είναι και αυτό πιθανό είναι και αυτό, να μαλώσουμε για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο, που θα είναι νέο, θα είναι ωραίο, θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι σύγχρονο, αλλά κάτι θα βρούμε να διαφωνήσουμε. Καλά, εντάξει, δω, μην κάνεις και εσύ δίκη προθέσεων, κάτσε να τα δούμε πρώτα και βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω για μια τηλεδιάσκεψη με υποψία μεταγραφής. Εντάξει τώρα, δεν συμμετείχε ο Σαββίδης. Εδώ είναι και δεν είναι και θέμα να συμμετέχει όχι, όποτε χρειαστεί, όποτε θέλουν. Αλλά από όσο γνωρίζω, τις ΠΑΕ με τον Μπότο και τον προπονητή τα είπαν. Δεν βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι έχει προκύψει κάτι νέο, κάτι έκτακτο, κάτι καινούριο, κάποιος υποψήφιος. Πέρα από τον Πάολο Φερνάντες που... Στο βάθος ακόμα υφίσταται ως περίπτωση. Στο κάτω-κάτω δεν έχει κλείσει. Και δεν έχει πάει πουθενά, ναι. Ναι, και από το Βόλο. Δεν ξέρω αν ο Βόλος που έχασε τον φόρτου, όσο και αν πήρε άλλον παίχτη, μπορεί να χάσει κι άλλον βασικό στο τέλος των μεταγραφών. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι στο βάθος και δεν έχει κλείσει απλώς, όχι ότι προχωράει. Και ούτε ότι υπάρχει κάποιος άλλος έτσι βασικός υποψήφιος που έχει βρεθεί και είναι κοντά και καλύπτει τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ και έχει δοθεί το πράσινο φως. Σίγουρα τα συζητάνε, σίγουρα ενημερώνονται, μπας και προκύψει κάτι, γιατί τώρα εδώ που φτάσαμε είναι τι θα βρεθεί, αν θα χαλάσει κάποια σχέση, αν θα βρεθεί κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν είναι ικανοποιημένος την ομάδα του και θα προταθεί κάπως έτσι να βρεθεί ένας μεσοκριτικός για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει στοιχείο ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ σε κάποια τέτοια περίπτωση ή ότι έχει βρεθεί. Τώρα για αυτή την υπόθεση, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, φωνάζει, φαίνεται, έχει ζητήσει ο προπονητής, όλοι το βλέπουν, δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται, αν πρέπει, αν δεν πρέπει, τίθεται θέμα αν θέλει, αν μπορεί, αν ξέρω εγώ θα πάρθει η απόφαση για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι με όποιον και όποιον, όχι με μια λύση που απλά θα έρθει να γεμίσει το ρόστερ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νούμερα, δηλαδή ακόμα και στόπερ να αποκτηθεί, αν έχει νούμερα, μπορεί να βάλει γκολ, να έχει ασίστ εκεί μπροστά, αυτό χρειάζεται. Ναι. Οτιδήποτε και αν είναι. Φωνάζει, φαίνεται, είναι πασιφανές το πώς ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, δουλεύει και χαλάνει φάσεις από τις επιλογές ή από τα τελειώματα ή τις αποφάσεις των παιχτών του μπροστά, οι οποίες δεν έχουν την ποιότητα που θα έπρεπε για να παίρνει ο ΠΑΟΚ την ουσία. Έτσι πορεύεται μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ας πούμε ότι έχει πόσες μέρες ακόμα, 7-8 μέρες, μπας και γίνει κάποια έκπληξη, γιατί και εκεί πάμε όσο περνάει ο καιρός. Αλλιώς θα πορευτεί έτσι και θα πορευτεί με μια ομάδα που δουλεύει, έχει κάποια στοιχεία, αλλά βλέπουμε και μέσα στο γήπεδο πώς δυσκολεύεται να τελειώσει η φάση και να βρει το εύκολο γκολ. Δημήτρη, με αυτούς που, που ήταν να φύγουν, τι δεν γίνεται? Ήταν και πολύ. Ο Ζαμπά και ο Μούρκ έμειναν. Ο Νινούα, ο Γεωργιανός, που δεν κατάφερε να παίξει πουθενά, ούτε στην Κύπρο με τον Κετσπάγια, ούτε... Πάει β' ομάδα αυτός, στη Λαμία, ναι. Ξεκίνησε στη β' ομάδα με τον Γκαρσία. Ξέμεινε ουσιαστικά αυτός, δεν υπάρχει εμείς και πρέπει να παίξει στη β' ομάδα. Και έμειναν οι άλλοι δύο, για τους οποίους ποιες αγορές έμειναν? Λίγο η Τουρκία, μπάσκετ, και η Σαουδική Αραβία. Εκεί γίνονται οι επαφές
και εκεί μπας και προκύψει κάποια έκπληξη για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι χάλασαν συμφωνίες που έφτιαξε ο ΠΑΟΚ και με την Κύπρο, με την Πάφο ο Μούργ και με την Λίτσερ και με ομάδα της Σαουδική Αραβία ο Ζαμπά. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με αυτές τις δύο χώρες και με ομάδες με επαφές εκεί, μπας και βρεθεί λύση για να φύγουν και οι δύο. Εντάξει, ήταν πολύ περισσότεροι κάποια στιγμή, 5-6. Έφτασε να είναι 2. Άμα φύγει ένας ακόμα, νομίζω καλά θα είναι. Δεν πάθαμε για τίποτα. Ναι, θα του μείνει ένας να δούμε τι θα τον κάνει. Εντάξει, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι εκεί 28-29 παίχτες. Αυτοί προπονούνται. Δεν είναι τραγικός ο αριθμός. Και θα το διαχειριστεί όπως μπορεί κάθε εβδομάδα. Φυσικά, όταν έχεις ένα μάτς την εβδομάδα, η διαχείριση της γκρίνιας όσων δεν παίζουν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για όλες τις ομάδες και οι δικές μας πέρα τον Ολυμπιακό το έχουν αυτό το ζήτημα. Αν κερδίζεις, η γκρίνια είναι μικρότερη. Άμα δεν κερδίζεις, βρίσκουν περιθώριο και οι όποιοι γκρινιάδες δεν παίζουν να το διαραίουν όλο αυτό. Ναι. Αλλά παραπάνω έχουν μείνει δύο ποδοσφαιριστές. Ωραία. Από τους υπόλοιπους μπαίνει και ο Νάσμπερκ. Θα μου πεις, ο Νάσμπερκ αριστερός, αριστεροπόδαρος στόπερ. Τρεις αριστεροπόδαρος στόπερ έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει τον Κουλιαράκη που αναδεικνύεται. Είχε τον Μιχαηλίδη που είναι μια σταθερά, okay, τραυματίστηκε. Είναι και ο Νάσμπερκ. Εντάξει, μεγάλος ο ανταγωνισμός και εκεί να δούμε ποιος θα πρωτοπαίζει μαζί με τον Ίγκασον που είναι πάντα η σταθερά. Μια εβδομάδα και πάλι πολύ γεμάτη, με γεμάτες προπονήσεις ώστε να παίξει τη Δευτέρα με τη Λαμία στη